Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο Χριστός μας σταυρώθηκε και το σημερινό Ευαγγέλιο είναι σχετικό με τη Σταύρωση, γιατί βρισκόμαστε μία Κυριακή πριν από την μεγάλη ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που επέχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτό και κάνουμε και αυστηρωτά την νηστεία. Και θυμόμαστε αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι έστειλε ο Θεός Πατήρ τον Υιόν Του, και μάλιστα λέγει τον παρέδωκε, για να σωθεί κάθε ένας ο οποίος θα πιστέψει σε Αυτόν. Και ποια είναι η σωτηρία? Είναι ακριβώς αυτό, η πίστης. Αλλά τι σημαίνει πίστης? Πίστης σημαίνει μετάνοια και έργα μετανοίας, δηλαδή διόρθωση της ζωής μας και ταύτιση της ζωής μας με το θέλημα του Θεού. Σε κάθε στιγμή δηλαδή επιλέγει ο πιστός όχι το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Σε κάθε περίσταση, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε, θα λέγαμε, ερωτηματικό που έχει, αναζητεί την απάντηση όχι στο τι θέλει αυτός, αλλά στο τι θέλει ο Θεός στη συγκεκριμένη περίσταση. Και αν δεν το βρίσκει, θα πρέπει να αναζητήσει ένα πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα το υποδείξει. Ο Κύριος ήρθε την πρώτη φορά όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Και ποια είναι η σωτηρία? Είναι η εμπιστοσύνη σε Αυτόν, εις τους λόγους Του. Η κλίση που μας κάνει σε μετάνοια, που σημαίνει όσες αμαρτίες και αν έχουμε, ο Θεός θα μας τις συγχωρήσει, αρκεί να μετανοήσουμε, αρκεί να διορθωθούμε. Και όπως υψώθηκε ο όφης στην έρημο, έτσι υψώθηκε και ο Χριστός μας. Και όποιος καταφεύγει σε Αυτόν, μπορεί να έχει δαγκωθεί από τον όφη, τον αρχαίκακο, τον διάβολο, και να έχει περάσει το δηλητήριο μέσα του, όμως εφόσον καταφεύγει στον εσταυρωμένο Κύριο, αυτό είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο του διαβόλου. Και αυτό το δηλητήριο πλέον πάβει να δρά, πάβει να φωνεύει αυτόν τον οποίον εδάγκασε ο νοητός όφης, ο διάβολος. Και ποιος είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι η απελπισία, η απουσία της πίστεως δηλαδή, η απουσία της εμπιστοσύνης στα λόγια του Χριστού μας, που μας καλεί όλους σε μετάνοια. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Και αυτό είναι η μεγάλη του επιτυχία, να μας απελπίσει,
να μας πείσει ότι πλέον δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι όμως, δεν πρέπει να το κάνουμε το χατήρι και να απελπιστούμε. Γιατί υπάρχει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Και αυτή είναι η μεγίστη απόδειξη ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και παρέδωκε τον Υιό του το μονογενή να πεθάνει για τη δική μας σωτηρία. Αλλά δεν αρκεί μόνο να πω «μετανοώ, συγχώρεσέ με Θεέ μου». Μετάνοια σημαίνει και να κάνω πλέον τα αντίθετα από αυτά που έκανα. Να κάνω το αντίθετο καλό από το κακό που έκανα μέχρι τώρα. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει έναν αγώνα, να κάνει μία προσπάθεια, η οποία συνοψίζεται, όπως μας λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, στα πνευματικά του γυμνάσματα, σε τρία πράγματα, σε τρεις λέξεις, σε τρία ρήματα. Πρώτο ρήμα είναι το υπόμενε, δεύτερο ρήμα είναι το άπεχε και τρίτο είναι το πράτε. Και έχουμε μιλήσει και για τα τρία και μας μένει να πούμε λίγα ακόμα για το τρίτο ρήμα, το πράτε. Το πρώτο ρήμα, το υπόμενε, το έχουμε αναλύσει εκτενώς και σημαίνει με λίγα λόγια ο άνθρωπος να αγωνίζεται συνεχώς εναντίον των τριών του εχθρών και να υπομένει κάθε πειρασμό με δοξολογία, με ευχαριστία, αλλά και να κάνει αυτά που πρέπει. Οι τρεις εχθροί είναι ο κακός εαυτός μας, ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα και ο διάβολος. Το δεύτερο ρήμα, το άπεχε, συνοψίζεται, θα λέγαμε, όπως μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, στο να απέχουμε από κάθε τι που θα μας βλάψει, από κάθε τι που θα μας οδηγήσει έξω από το θέλημα του Θεού, θα μας οδηγήσει στην αμαρτία. Και κυρίως εκείνο που μας οδηγεί στην αμαρτία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι η απροσεξία των αισθήσεων και μάλιστα των οφθαλμών και η απροσεξία των συναναστροφών, το με ποιους συναναστρεφόμαστε. Θα πρέπει να απέχουμε λοιπόν από κάθε θέαμα το οποίο μπορεί να μας βάλει σε πειρασμό και από κάθε νοητό θέαμα, από κάθε φαντασία και συνάμα να απέχουμε από κάθε συναναστροφή που μας σκανδαλίζει, που μας βάζει στο να αμαρτήσουμε είτε άμεσα είτε μακροχρόνιο, δηλαδή είτε στο παρόν είτε με μία φθορά που μας φέρνει η συναναστροφή, η οποία δεν είναι απαραίτητα βέβαια εσχρή και σκανδαλιστική άμεσα, αλλά είναι μια συναστροφή που μας θύρει, μας κάνει να χάνουμε το χρόνο μας σε ανούσια πράγματα και από αυτή πρέπει να απέχουμε. Αλλά το τρίτο ρήμα το οποίο εξετάζουμε αυτές τις ημέρες, το πράτε, έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Και τι σημαίνει πράτε? Σημαίνει να κάνεις το καλό με όλη σου τη δύναμη. Και όχι μια μέρα, δύο μέρες, αλλά πάντοτε, μέχρι τέλος. Για να κάνεις το καλό, θα πρέπει, λέει ο Άγιος, να κάνεις τρία πράγματα απέναντι πρώτον στον εαυτό σου, δεύτερον στον πλησίο σου και τρίτον στον Θεό. Να εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου. Και ως προς τον εαυτό σου, να έχεις κάποια άσκηση, να κάνεις μία ασκητική ζωή, έτσι ώστε να μπορείς να κυβερνάς το σώμα σου και να επιβάλλεις στον εαυτό σου αυτά τα οποία θέλει ο Θεός και έτσι να καταφέρεις να κάνεις πράξη τις καλές σου αποφάσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις καλές, αλλά δεν τις πραγματοποιούν γιατί δεν έχουν άσκηση. Δεν έχουν ασκητική ζωή και το σώμα τους κυριεύει, όπως είπε ο Κύριος, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Εάν η σάρκα δεν χαλιναγωγηθεί με την κατά Θεόν άσκηση, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στην πράξη όλων αυτών των καλών που έχει αποφασίσει. Γι' αυτό δεν αρκεί να έχει κανείς καλή διάθεση, καλές προθέσεις, αλλά θα πρέπει να έχει και αυτό που λέει ο Άγιος, να βρει μια άσκηση που μπορεί να κάνει και αυτή να την ακολουθήσει
μέχρι τέλος της ζωής του, για να μπορέσει να πραγματώσει και τις καλές του αποφάσεις. Απέναντι τώρα στον πλησίον, πάλι θα πρέπει ο πιστός να κάνει κάθε τι καλό, να ελεεί, να επισκέπτεται τους ασθενείς, να ευεργετεί με κάθε τρόπο, να συγχωρεί αυτόν που του πτέει, να φανερώνει το θέλημα του Θεού, να διδάσκει το θέλημα του Θεού και το Ευαγγέλιο όπου μπορεί και όπως μπορεί, να διορθώνει με αγάπη. Και τέλος, προς τον Θεό, θα πρέπει να ευχαριστεί πάντοτε τον Θεό για όλα, να τον δοξολογεί, να ταπεινώνεται, να υπακούει στον νόμο του, να παρεστέκει με ευλάβεια στη φρικτή θυσία, στη Θεία Λειτουργία και πάνω απ' όλα να κάνει δύο πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Το ένα είναι να μεταλαμβάνει συνεχώς τα Θεία Μυστήρια με την πρέπουσα προετοιμασία της εξομολόγησης, της συντριβής, της τήρησης του κανόνα που μας βάζει ο Πνευματικός και της καταδύναμη νηστείας. Και το δεύτερο, να προσεύχεται. Αυτά τα δύο, η τακτική Θεία Κοινωνία με ευλογία του Πνευματικού και η προσευχή, είναι αυτά τα οποία θα μας κάνουν να μείνουμε σταθεροί στο καλό, να φανερώσουμε αληθινή μετάνοια, που είναι όχι μόνο η αποχή από το κακό, αλλά και η πράξη του καλού, η οποία πρέπει να είναι συνεχής, όπως είπαμε, εξακολουθητική. Και για τα Θεία Μυστήρια, λέει ο Άγιος Νικόδημος, τόσο μόνο σου λέω εδώ, σε αυτή την 8η ανάγνωση, που είναι και η τελευταία του βιβλίου του, που λέγεται «Πνευματικά γυμνάσματα». Όπως ο Θεός, λέγει, φύτεψε στον επίγειο παράδεισο το δέντρο της ζωής, έτσι φύτεψε και στον παράδεισο της Εκκλησίας άλλο ένα δέντρο ζωής, το οποίο είναι ασύγκριτα τιμιότερο. Και αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά καθώς ο Αδάμ, για να περικρατεί τη σωματική ζωή, δεν το έφτανε μόνο το να τρώει σπάνια και κάποτε από τον καρπό εκείνου του δέντρου της ζωής, αλλά έπρεπε να τρώει συχνάκης, πολλές φορές, από αυτόν τον καρπό για να ζει. Έτσι και εσύ, αδελφέ, για να περικρατείς την πνευματική ζωή, για να συντηρείς δηλαδή και να προοδεύεις στον πνευματικό αγώνα, στην πνευματική ζωή, δεν είναι αρκετό να πλησιάζεις σπάνια σε 2 και 3 μήνες διάστημα για να μεταλαμβάνεις τον Δεσπότη Χριστό, όπως δυστυχώς είχε επικρατήσει και κάποιοι ακόμα το ακολουθούν, να κοινωνούν 2 με 3 φορές το χρόνο, αλλά θα πρέπει να πλησιάζεις συχνάκης, πολλές φορές, κατά τη δύναμη της στάσεώς σου και καθώς ο πνευματικός σου θα σε συμβουλέψει. Δεν επιτρέπεται βέβαια να απομονώσεις το πρώτο και να πεις, να είπε ο Ιεροκήρυκας, συχνά να μεταλαμβάνω, αλλά θα πηγαίνω συχνά. Πρέπει να έχεις και την ευλογία του πνευματικού σου και αλίμονο εάν καταπατείς τις οδηγίες του πνευματικού σου. Γιατί τότε βέβαια, όσες φορές και αν κοινωνήσεις, όχι μόνο δεν ωφελείσαι, αλλά βλάπτεσαι. Θα πρέπει λοιπόν να πλησιάζεις συχνάκης, αλλά θα πρέπει και να ζεις σωστά και να προετοιμάζεις σωστά, ώστε η Θεία Μετάληψη αυτή η συχνή να είναι η ζωή και η σωφέλεια πνευματική και όχι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και σε πληροφορώ, λέει ο Άγιος, ότι με την δοκιμή, με την πράξη, θα γνωρίσεις πόσο είναι θαυμαστά τα αποτελέσματα αυτής της Θείας Μεταλήψεως, όταν μεταλαμβάνεις συχνά και με την χρεωστούμενη ετοιμασία, προετοιμασία και ευλάβεια. Οι μέλισσες ζουν πιο διεξοδικά, λέει ο Άγιος, από όλες τις μύγες και τις φύκες και τα καλούμενα έντομα ζώα. Γιατί τρέφονται κάθε μέρα με το μέλι. Η λαγωή στα υψηλά βουνά των Άλπαιων
Είναι άσπροι, γιατί στέκονται σχεδόν πάντοτε μέσα στα χιόνια και τρέφονται συχνά από αυτά, όπως προείπαμε στη μελέτη για τη Θεία Ευχαριστία. Πολλά όρνια στις ανατολικές νήσους μολούκας, αφού ψοφήσουν δεν βρωμούν, ούτε στύπονται τα σώματά τους, γιατί τρέφονται από καρπούς αρωματικούς και ευώδεις εκείνου του τόπου. Γι' αυτό και ο διάβολος, γνωρίζοντας αυτά τα καλά που λαμβάνουμε από τη συχνή Θεία Κοινωνία, περιεργάζεται, κάνει το παν, πρώτον να μας εμποδίσει από αυτή την τρυφή του Παραδείσου, για να μας στερήσει ο Μισόκαλος όλα τα καλά αυτά, και δεύτερον προσπαθεί να μας αδυνατήσει, ακριβώς εμποδίζοντάς μας από τη Θεία Μετάληψη, για να καταφέρει στο τέλος να μας νικήσει χωρίς πόλεμο, γιατί ένας μαχητής που δεν έχει πλέον καμία δύναμη να παλέψει είναι ήδη νικημένος, χωρίς καν να πολεμήσει. Όπως και ο Ολοφέρνης περιεργάστηκε και σκέφτηκε ότι για να υποτάξει την Βετιλούαν πόλη, την πατρίδα της σοφής εκείνης Ιουδίθ, χωρίς σκόπο, τι έκανε? Έκοψε, λέει ο Άγιος, τα σωληνάρια, τους σωλήνες, τους αγωγούς που έφεραν από έξω το νερό στην πόλη, και έτσι εμπόδισε την πόλη να ποτίζεται, να ιδρεύεται, και επομένως αναγκάστηκαν οι άνθρωποι λόγω της έλλειψης νερού να παραδοθούν. Αν λοιπόν μένεις μακράν από τη Θεία Μετάληψη, στερείσαι ό,τι πιο αναγκαίο για την πνευματική σου ζωή, αλλά και για την όλη σου ζωή και ύπαρξη, σωματική και πνευματική. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς τον Χριστό, και αν ζήσει βιολογικά για λίγο, και αυτή η ζωή θα είναι μια πρόγευση θανάτου. Για την προσευχή πάλι, που είναι το τελευταίο και αναγκαίο και δυνατό μέσο για να παραμένεις πάντα στο καλό, σου λέμε, αδελφέ, ότι αυτή η προσευχή έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μελέτη του νόμου του Θεού και των θείων μυστηρίων, και το δεύτερο μέρος είναι η ζήτηση της βοήθειας του Θεού. Κάνει εντύπωση αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, ότι και η μελέτη του Λόγου του Θεού, του Νόμου του Θεού και των Θείων Μυστηρίων, και αυτό είναι μέρος της προσευχής. Γιατί δεν μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να προσευχηθεί σωστά, εάν δεν μελετά τον Νόμο και τον Λόγο του Θεού. Για το πρώτο μέρος λοιπόν αυτό, ο Κύριος σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής και εξαιρέτως στη Σοφία του Σιράχ, που είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης διδακτικό, σου τάσει αυτή την καρτερία και διαμονή στο καλό, σου υπόσχεται δηλαδή ότι θα σου χαρίσει την υπομονή και την παραμονή στο καλό, στο να κάνεις πάντα το καλό, εάν μελετάς συχνάκης, πολλές φορές, συνεχώς, τον νόμο του και τις αλήθειες που διαμέσου αυτού μας αποκαλύφθηκαν. Τι λέγει? Διανοού εν της προστάγμασι Κυρίου. Η διάνοιά σου να είναι στα προστάγματα του Κυρίου. Αυτά να σκέφτεσαι. Με αυτά να ασχολείται ο νου σου. Και όχι με τα μάτια και τα γήινα και τα αμαρτωλά. Διανοού εν της προστάγμασι Κυρίου. Και εν τες εντολές αυτού μελέτα διαπαντός. Και μελέτη σου συνεχής να είναι οι εντολές του Θεού. Αυτές να σκέφτεσαι. Να προσπαθείς να εμβαθύνεις. Τι σημαίνουν? Πώς θα μπορέσεις να τις κάνεις πράξη? Και στη συνέχεια λέγει, αυτός στηριεί την καρδία σου και η επιθυμία της σοφίας σου δοθεί σε τέση. Αυτή η πράξη, αυτός ο νόμος του Θεού δηλαδή που θα μελετάς, θα στηρίξει την καρδιά σου. Και αυτό που επιθύμησες, την αληθινή σοφία, θα σου δοθεί αυτή. Κράτα λοιπόν το λογισμό σου στη θεωρία του νόμου του Θεού και μελέτα ακατάπαυστα τα προστάγματά του και τα μυστήριά του.
Και αυτός τότε θα σου δώσει μια καρδιά γεμάτη από Θεία δύναμη για να κατανικήσεις κάθε δυσκολία. Και σε άλλο μέρος πάλι, ακόμα πιο φανερά, λέγει ο Κύριος, να θυμάσαι τα ειστερινά σου, τα τέλη σου, το θάνατό σου και δεν θα αμαρτήσεις εις τον αιώνα, ποτέ. Μιμνίσκου λέει πάλι στη Σοφία Σιράχ, στο 7ο κεφάλαιο, μιμνίσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ουχ αμαρτήσεις. Να μελετάς αυτό το μυστήριο του θανάτου, τα τελευταία σου, όταν πρόκειται να φύγεις από αυτή τη ζωή. Μην το ξεχνάς, μην το αποθείς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο που θα σου συμβεί. Να τα θυμάσαι και τότε δεν θα αμαρτήσεις εις τον αιώνα, ποτέ. Και ο λογαριασμός, το σκεπτικό δηλαδή, είναι γιατί μας είναι απαραίτητη αυτή η μελέτη του νόμου του Θεού και των μυστηρίων του Θεού. Διότι, λέει ο Άγιος, ο διάβολος δεν έχει άλλο μέσο για να μας κάνει να συγκατατεθούμε στην αμαρτία από το να παρακινήσει τα πάθη μας, να ξεσηκώσει τα πάθη μας μέσω της φαντασίας και με την παράσταση των εμποδισμένων πραγμάτων και με το να μας δείξει πράγματα που δεν επιτρέπονται. Έτσι προσπαθεί να ερεθίσει τα πάθη για να πλανηθεί ο λογισμός μας με αυτά και να προτιμήσει να στερηθεί τον Θεό μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τον εαυτό του σε εκείνη την ευκαιρία, όπως την νομίζει, της απόλαυσης που θα του χαρίσει το συγκεκριμένο πάθος. Τώρα όμως η μελέτη του νόμου του Θεού και των αιωνίων αληθιών τι κάνει? Ξεσκεπάζει αυτή τη φοβερή πλάνη, φανερώνει αυτή τη φοβερή πλάνη στην οποία βρίσκεται ο διάβολος και αυτό στο οποίο σε παρακινεί. Αυτή η παρακίνηση του διαβόλου ξεσκεπάζεται και ο άνθρωπος βλέπει πλέον ότι αυτά που έχει μέσα του, που ξεσηκώνονται μέσα του, είναι εκ του διαβόλου και δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτές τις ολέθριες παρακινήσεις και οδηγίες. Και έτσι η θέληση του ανθρώπου δεν αποφασίζει ποτέ πλέον να συγκατατεθεί στο να αμαρτήσει, αλλά εκλέγει καλύτερα το θάνατο παρά την αμαρτία. Γιατί? Γιατί με τη μελέτη του Λόγου του Θεού φανερώνεται η απάντη του διαβόλου. Γι' αυτό και έλεγε ο Δαβίδ, «Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου». Δηλαδή, πολύ εύκολα ο πειρασμός θα με έριχνε στη γη και στην κόλαση, εάν η μελέτη του νόμου σου, Κύριε, δεν με κρατούσε στα πόδια μου, δεν με στήριζε. Με τη μελέτη του νόμου του Θεού, λοιπόν, στηρίζεται ο άνθρωπος και δεν υποκύπτει στους πειρασμούς του διαβόλου. Το άλλο μέρος της προσευχής είναι το να ζητάμε τη Θεία Βοήθεια. Και αυτό είναι ακόμα πιο αναγκαίο για να καταφθώσουμε να παραμείνουμε σταθεροί στο καλό και να μην πέσουμε στην αμαρτία. Αυτή η προσευχή, το να ζητάμε δηλαδή τη Θεία Βοήθεια, είναι τόσο αναγκαία όσο είναι αναγκαία και αυτή η χάρη του Θεού. Και το σκεπτικό είναι διότι ο Θεός, αφού μας προφθάσει με την πρώτη του χάρη, αφού μας δώσει την πρώτη, την αρχική χάρη, στη συνέχεια συνήθως δεν μας δίνει τη δύναμη των βοηθειών του εάν εμείς δεν παρασταθούμε να τα ζητήσουμε και να προστρέξουμε σε Αυτόν με πίστη, με ταπείνωση και με καρτερία στις δέησεις μας. Δεν είναι κανένας αμαρτωλός στον οποίο να λείπει κάθε άλλη χάρις, στον οποίο όμως να λείπει και αυτή η χάρις, δηλαδή το να μην μπορεί να παραδίδεται για τις προσευχής στο Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αυτή τη δυνατότητα. Όσο αμαρτωλός κι αν είναι, ο Θεός δεν του στερεί αυτή τη χάρη
που να μπορεί δηλαδή να παρακαλέσει το Θεό, να καταφύγει στο Θεό και να ζητήσει με την προσευχή τη Θεία Βοήθεια. Και παρομοίως δεν υπάρχει αμαρτωλός που να προστρέχει στο Θεό με ταπείνωση, με θάρρος και με την υπομονή και καρτερία για την οποία μιλήσαμε και να μην εισακουστεί και να μην βαρθεί σε καλή στάση, επειδή ο Θεός εκύρωσε, δηλαδή έχει θεσπίσει ο Θεός ότι η προσευχή είναι ένα καθολικό μέσο και όργανο για να επιτελεί τους σκοπούς της προνοίας Του. Υπάρχει η Θεία Πρόνοια, υπάρχει ιστορική φροντίδα του Θεού για όλους μας. Αλλά πότε επιτελεί τα έργα της Θεία Πρόνοια, λέει ο Άγιος Μακάριος, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο Μέγας αυτός Άγιος, όταν εμείς Του το επιτρέπουμε, Του δίνουμε τη δυνατότητα με το να Τον επικαλούμαστε. Τότε ενεργεί ο Θεός και κάνουμε το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού με τη χάρη Του, με τη βοήθειά Του. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να θεραπευτεί με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού την οποία επικαλείται. Και έρχεται ο Θεός και θεραπεύει όλες μας τις ασθένειες και μας κάνει να απολαμβάνουμε κάθε καλό. Επομένως, εσύ ερχόμενος στην πράξη της προσευχής, μην αφήσεις τον εαυτό σου να φοβηθεί από κανένα πειρασμό. Μην φοβηθείς για τις αμαρτίες σου, ούτε για τις κακές έξεις που έλαβες από αυτές, για τα πάθη δηλαδή που έχουν εγκατασταθεί μέσα σου. Αποφάσισε όμως να παραδίδεσαι πάντοτε στο Θεό με θερμή προσευχή και θα δεις το αποτέλεσμα, το ευλογημένο αποτέλεσμα. «Υποτάγηθη το Κυρίο και εκέδεσον Αυτόν», λέγει ο Ψαλμωδός. Να αφιερώνεις τον εαυτό σου το πρωί που θα σηκωθείς από τον ύπνο και το βράδυ πριν κοιμηθείς και στο μεσοδιάστημα της ημέρας και όταν μπαίνεις στις εκκλησίες, να αφιερώνεις τον εαυτό σου στο Θεό, να αφήνεσαι στο Θεό να επικαλείσαι τη Θεία Βοήθεια όχι μόνο στον καιρό του πειρασμού, αλλά και πριν από τον πειρασμό. Να αφιερώνεις τον εαυτό σου στο Θεό στις ευτυχίες και στις δυστυχίες. Και με συντομία να πω, να αφιερώνεις τον εαυτό σου στο Θεό πάντοτε, όπως λέγει ο Κύριος, «Δι πάντοτε προσεύχεστε και μη εκακίν». Πάντοτε να προσεύχεσαι και να μην αποκάμνεις. Και τότε θα δεις ότι στην προσευχή σου θα έρθει το έλεος του Θεού και θα ενωθεί με Αυτήν. Στην προσευχή επάνω θα πάρεις το έλεος του Θεού. Θα δεις την άκτιστη δόξα του Θεού, όπως και οι τρεις Απόστολοι στο Θαβόρ. Σε ώρα προσευχής είδαν την άκτιστη Θεία δόξα, τον μεταμορφωμένο, μεταμορφωθέντα Κύριο. Η προσευχή ανεβαίνει και το έλεος του Θεού κατεβαίνει. Έτσι έκαναν οι παλαιοί μοναχοί της ερήμου, όπως μαρτυρεί ο Αββάς Κασιανός. Είχαν στο στόμα τους αυτά τα λόγια: «Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Με αυτά άρχισαν την ημέρα και με αυτά την τέλειωναν. Αυτά έλεγαν σε κάθε τους προσευχή: «Κύριε, πρόσεξέ με, στείλε μου τη βοήθειά σου, τρέξε στη βοήθειά σου, στη βοήθειά μου, βοήθησέ με». Με αυτά άρχισαν την ημέρα τους και με αυτά την τέλειωναν. Σε κάθε τους προσευχή αυτά έλεγαν και αυτά επαναλάβαναν. Επειδή γνωρίζοντες πως είναι πάντοτε σε ανάγκη της βοήθειας του Θεού, ήξευραν ότι δεν υπήρχε άλλο μέσο δραστικότερο για να απολαύσουν αυτή τη βοήθεια παρά το να παρακαλούν συνεχώς το Θεό. Μάλιστα, να επιμελείσαι, να φροντίζεις, να αφιερώνεσαι στο Θεό στον χρόνο της Θείας Μυσταγωγίας, της Θείας Λειτουργίας. Γιατί αυτός ο καιρός είναι κατάλληλος για να απολαμβάνεις τα ελέη του Θεού, από τον οποίον οι προσευχές σου
δεν θα καταφρονηθούν ποτέ, ενούμενε με τις μεσητείες και τις αξιομιστίες του Ιησού Χριστού, οι οποίες αναφέρονται στην ανέμακτο θυσία προς τον Πατέρα, για να απολαύσουμε έτσι εμείς από εκεί κάθε καλό. Επομένως, για να συνοψίσουμε τα πάντα, σε αυτά τα δύο στέκεται όλη σου η καρτερία και όλη σου η υπομονή, αδελφέ, στο να κάνεις εκείνο που μπορείς και στο να ζητάς από το Θεό εκείνο που δεν μπορείς, όπως λέγει ο Ιερός Αγουστίνος. Ο Θεός τα αδύνατα ουκελεύει. Δεν μας διατάσσει αδύνατα πράγματα, αλλά κελεύουν νουθετεί. Αλλά τι κάνει, δίνοντάς μας τις εντολές, μας νουθετεί. Ποιήν μεν όπερ έχεις, ετήν δε ο ουκέχεις. Να κάνεις αυτό που έχεις και μπορείς να κάνεις και να ζητάς από τον Θεό αυτό που δεν έχεις και δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.